Ήθελα να σε ενημερώσω για τα εν συνεχεία της αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου της Δευτέρας. Σε αυτό το Περιφερειακό Συμβουλίο αναφέρομαι πάντα στο θέμα του μεταναστευτικού. Είχαμε πει στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Δευτέρας ότι την Τρίτη η Αρχή των Παρατάξεων και ο Περιφερειάρχης θα μετέβαιναν στη Βάστρια να δουν την εξέλιξη. Όντως, κατά από καταρακτώδη βροχή μεταβήκαμε στη Βάστρια, όπου είδαμε κάποια μηχανήματα από μακριά, σταματημένα, δεν εργαζόντουσαν, ήταν σταματημένα τα μηχανήματα. Ο κύριος αστυνομικός διευθυντής αρχικά μας είπε ότι δεν επιτρέπεται να προσεγγίσουμε. Εγώ τους είπα ότι εγώ θα προσεγγίσω και συλλάβετε με. Μετά μας επιτράπει να προσεγγίσουμε, αλλά όχι πολύ. Όχι κοντά στα μηχανήματα, από μακριά. Επειδή την άλλη μέρα είχαμε στη Βουλή, δεν θέλησα να δώσω συνέχεια στο θέμα, γιατί είδαμε και τα μηχανήματα σταματημένα και έτσι σταμάτησα εκεί πέρα, παρά το ότι θεωρώ ότι ήταν υπέρβαση καθήκοντος το να μας απαγορεύσει σε αιρετούς και ειδής τον Περιφερειάρχη να προσεγγίσει όπου θέλει στη Λέσβο. Δεν είναι στρατιωτική εγκατάσταση και κατά συνέπεια θεωρώ ότι ήταν υπέρβαση καθήκοντος του Διευθυντού. Δεν θέλησα να δημιουργήσω θέμα, διότι την επόμενη μέρα θα ήμασταν στα πολιτικά κόμματα. Την επόμενη μέρα, αρχηγοί παρατάξεων και ομιλών, πήγαμε στη Βουλή, όπου συναντηθήκαμε είτε με αρχηγούς είτε με εκπροσώπους κομμάτων. Ο Περιφερειάρχης συναντήθηκε και με τον κύριο Τασούλα, τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος για λόγους COVID δεν δέχεται περισσότερους ανθρώπους. Οπότε μετέβη ο Περιφερειάρχης και του εξήγησε τις θέσεις και τα ψηφίσματα και του επέδωσε προφανώς το ψήφισμα, την απόφαση. Το τρίτο σκέλος της αποφάσεως της Δευτέρας ήταν να συντονιστούμε όταν επιστρέψουμε στη Μυτιλίνη με τους άλλους φορείς για να υπάρξει μια γενική κινητοποίηση ένα 24ωρο. Θα σταλεί αύριο η πρόσκληση στους φορείς όλους για να γίνει αυτή η συνάντηση και ο συντονισμός. Και θα δούμε και την ανταπόκριση των φορέων. Από εκεί και πέρα, πριν από λίγο, συγκάλεσα τους αρχηγούς των παρατάξεων. Όλοι ήταν εδώ, πλην της παρατάξεως της κυρίας Καλογύρου, η οποία δεν συμμετείχε. Και μιλήσαμε και συμφωνήσαμε ότι σε συνέχεια της μεταβάσεως των αρχηγών και του Περιφερειάρχη στη Βάστρια, προχθές, επειδή είδαμε τα μηχανήματα να μην κινούνται, να είναι ακίνητα, σήμερα, περί ώρα 1.30, θα μεταβούμε στη Βάστρια να διαπιστώσουμε την εξέλιξη του θέματος. Τα θέματα όταν πήγαμε στη Βουλή θέσαμε γενικά το θέμα των δομών, όπως το θέτει το Υπουργείο Μεταναστεύσεως, και την τροπολογία την οποία θα ψηφίζεται εκείνη τη μέρα. Όλα τα κόμματα συμφώνησαν με εμάς, η κυβέρνηση το ψήφισε, όπως έχει δικαίωμα κατά τον νόμο, να προβεί σε όποια ψηφοφορία θέλει. Δεν εισακουστήκαμε. Από εκεί και πέρα σκεφτόμαστε, θα κάνουμε προσφυγή και το ανακοίνωσα στους αφησάς, στο Συμβούλιο Επικρατείας για διάφορα θέματα. Είμαστε σε συνεννόηση με τους δικηγόρους. Θα κάνουμε προσφυγή με δαπάνες περιφέρειες για το κομμάτι της Βάστριας. Αυτά είχα να σας πω και ό,τι θέλετε, πολύ ευχαρίστω να σας απαντήσω. Παρακαλώ, ποιος θέλει. Για την Πέμπτη να βρεθούμε. Από ό,τι καταλαβαίνουμε για να κάνει την κινητοποίηση. Τι μορφή θα έχει αυτή? Θα είναι μια γενική απεργία, όπως είχατε πει την περασμένη εβδομάδα? Ποιο είναι το πλαίσιο που κινητοποιείτε? Κοιτάξτε. Δεύτερον, θα ήθελα να ρωτήσω αν εσείς είχατε κάποιες επαφές με το Υπουργείο ή με την εταιρεία να μάθετε τα βήματα της συγκεκριμένης εταιρείας και του Υπουργείου, πού βαδίζει, πώς πρόκειται να εξελιχθεί το πράγμα. Και όσον αφορά για το ΣΤΕ, ξέρουμε ότι κάθε προσφυγή στο ΣΤΕ διαρκεί πάρα πολύ χρόνο, αν όχι χρόνια. Υπάρχει και η δικλίδα όταν προσφεύγει κάποιος να ζητάει να σταματούν και οι εργασίες, όποιες εργασίες πριν να γίνει αυτή η εκδίκαση. Τι θα κάνετε εσείς? Μάλιστα. Να αρχίσω από το τελευταίο ερώτημά σας. Λυσμό, παρέλειψα να πω ότι στην προσφυγή θα υπάρχει και κομμάτι ασφαλιστικών μέτρων, το οποίο είναι αμέσου αποδόσεως. Θα δούμε. Θα δούμε τι θα λεχθεί. Το δεύτερο ερώτημά σας. Αν είχα επαφές με την κυβέρνηση και με την εταιρεία. Με την εταιρεία δεν είχα καμιά επαφή. Με διάφορα στελέχη της κυβέρνησης είχα επαφές. Εκείνοι θεωρούν ότι
προχωράνε με το σχέδιο. Το πρώτο ερώτημά σας... Αν εσείς έχετε ξεκαθαρίσει, ποια στο μυαλό μου, κυρία, έχω ξεκαθαρίσει, αλλά δεδομένου ότι θα προσκαλέσουμε ανθρώπους εδώ, ας μην προτρέξω να προδικάσω ποια θα είναι η απόφαση. Θα δω τι θα μας πουν όλοι. Εγώ, σαν το άτομο, σαν περιφερειάρχης, έχω απόψεις. Και θα τα προτείνω. Αλλά θα περιμένω πλειοψηφικά, δημοκρατικά, να αποφασιστεί από όλους. Με δεδομένη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης ότι τάσετε υπέρ της κατασκευής της δομής στη Βάστρια, στη συνάντηση που θα καλέσετε τους φορείς, θα κληθεί και ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, ο κύριος Κίτερης. Οι αποφάσεις οι δικές μας είναι όχι στις δομές. Και όταν λέμε όχι στις δομές, εννοούμε και τη Βάστρια και τον Καρατεπέ, όλα τα εννοούμε. Τώρα, όσο να, θέλουμε να κλείσω Καρατεπές. Δεν μπορεί να έχουμε τα κέντρα εκεί εδώ δίπλα στην πόλη. Προφανώς θα προκληθεί ο κύριος Δήμαρχος, εκπροσωπεί το λαό του Δήμου της Μυτιλήνης, προφανώς θα προκληθεί. Το οποίο θα προσέλθει δικό του θέμα. Αλλά η πρόσκληση θα περιέχει, βέβαια. Θα ήταν αντιδημοκρατικό να κάνουμε αποκλεισμός. Όλους θα τους καλέσουμε. Και θέλουμε να ακούσουμε και αρνητικές απόψεις και ανθρώπινες διαφορετικές από τις δικές μας. Ως αρχή, εσείς δεν θα πρέπει να έχετε κάποιες προτάσεις στην ατζέντα και να συμφωνήσουν και οι υπόλοιποι πώς θα κινηθούν. Δηλαδή θα έρθετε και θα συζητάτε πάλι από την αρχή. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Βεβαίως, έχουμε απόψεις και θα τις εκθέσουμε, όπως και θα ακούσουμε με δημοκρατικό τρόπο όλων των απόψεις, τις απόψεις. Ποια θα επικρατήσει θα είναι θέμα του συναντήσεως. Θα στείλουμε την πρόσκληση αύριο. Την Τετάρτη, να σας πω και κάτι, έχω προσκληθεί από τον κύριο Κικίλια στην Αθήνα για το θέμα, ένα από τα θέματα που απασχολούν τον τουρισμό είναι και η επανέναρξη των γραμμών Ελλάδος-Τουρκίας. Είναι στο σχέδιο του Υπουργείου και θέλει να ακούσει και τις απόψεις μας. Άρα θα είμαι Τετάρτη στην Αθήνα στον κύριο Κικίλια. Ελπίζω ο καιρός θα μου επιτρέψει να γυρίσω, να μην είμαι πάλι με τη βαλίτσα μου στο αεροδρόμιο. Και την Πέμπτη θα κάνουμε τη συνάντηση και πιστεύω για Παρασκευή. Την Πέμπτη θα την κάνουμε τη συνάντηση. Εκτός και αν υπάρξουν αντιρρήσεις.